Γεια σας! Welcome to my channel again! Είμαι η Μπέλα Μέρη και σήμερα έχουμε ένα food challenge στο κανάλι. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Εγώ αρχίζω και ξεφρακνιάζω. Φιλενάδα, τι πέρασα το Σαββατοκυριακό, δεν μπορείς να φανταστείς. Παρ' όλα αυτά όμως βγήκα και με κροϊδεύανε. Τους λέω, καλέ, δεν μιλάω. Μου λέγανε, τι, άντε να χαθούμε. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπεις στον τίτλο έχουμε ένα food challenge. Έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία να κάνω αυτό το challenge, γιατί πολύ κυκλοφορεί εδώ πέρα στο YouTube και είπα, ρε αδερφέ, γιατί να μην το κάνεις κι εσύ. Και σου έβαλα, δημοσκόπησα στο Instagram και σου είπα να μου πεις ποιο χρώμα προτιμάς, χωρίς να ξέρεις τι θα επακολουθήσει. Βέβαια εσείς ψηφίσατε το φούξια. Βρε εσείς, τι σας έχω κάνει, τι θα πάω από φούξια, φλαμίγκο, μα έλα Παναγία μου. Και όπως λένε, μετά τις άνοιξες ήρθαν οι μέλισσες, κάπως έτσι, μετά το φούξιο που είχατε επιλέξει, μετά ήρθε το πράσινο. Οπότε σήμερα θα κάνουμε eating one color σε 24 ώρες. Έχω βάλει εδώ πέρα και την πρασινίτσα βελανιδί και παρισί μπλουζίτσα μου, για να πηγαίνει και με το concept. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Για πρωινό έχω βρει ένα σμούθι, πράσινο εννοείται, το οποίο είναι διουρητικό, απομακρύνει τις τοξίνες, αλλά και σας βοηθάει στην απώλεια βάρους. Θα χρειαστούμε 5 φύλλα μαρούλι, ένα μάγκο, μία όρημη ουσιαστικά μπανάνα και 250 ml, ένα φλιτζάνι δηλαδή, νερό και ένα μούλτι. Όλα αυτά θα τα κάνουμε blending και θα πιούμε το ροφημά μας. Πάμε να δούμε τώρα τι φτιάξαμε. Να σου πω την αλήθεια, έχω μία αγωνία, γιατί δεν το έχω ξαναφτιάξει ποτέ. Πάμε να δούμε. Έρχεται σαν σαπομαρούλι, δεν έχω πρόβλημα. Η γλυκάδα έρχεται από την μπανάνα. Το μάγκο το ακούς, είναι λίγο ξινούλι γιατί δεν ήταν όριμο. Γι' αυτό λέει η συνταγή ένα όριμο μάγκο. Εγώ τώρα δεν βρήκα όριμο, οπότε δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, είναι φοβερό. Είναι φοβερό, δηλαδή για πρωινό. Είναι φοβερό. Δεν έχω λόγια. Αν σας αρέσει βέβαια και το μαρούλι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω αφήσει κάποια κομματάκια. Εμένα ουσιαστικά δεν με ενοχλούν που κάνει κράτσα κρούτσα. Αν θέλετε όμως εσείς, μπορείτε να το αλέσετε ακόμα πιο πολύ για να είναι τελείως αληθή. Εμένα αυτή την κράτσα κράτσα που την ακούω και τη γεύομαι δεν με ενοχλεί καθόλου. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Φοβόμουν λίγο όταν θα το αλέσω, μήπως βγάλει μια πικρία το μαρούλι. Πικράδα. Λοιπόν, αλλά είναι φανταστικό. Δηλαδή, άνετα. Φιλενάδα, είναι σούπερ φτιάχτο. Για σνακ δεν επέλεξα κάτι γιατί δεν πρόλαβα. Όμως έχω μεσημεριανό. Σκέφτηκα να φτιάξω ένα πέστο, αλλά πέστο δικό μου. Πέστο και έγινε ένα πράγμα. Λοιπόν, έχω φτιάξει ήδη τις πέρες μου, τις έχω βρασμένες. Οπότε πάμε να σου δείξω πώς φτιάχνω το δικό μου πέστο. Λοιπόν, για το πέστο βασιλικό θα χρειαστούμε φρέσκο βασιλικό. Βλέπεις, έχω πάρει και φρέσκο. Έτρεχα πρωί-πρωί στο φυτώριο για να πάρω φρέσκο βασιλικό, μάνα μου. Δεν γίνεται με το ξηρό, δεν θα βγάλει αυτή τη χρωστική που θέλεις. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια βασιλικό, σκόρδο, 20 γραμμάρια κουκουνάρι, 20 γραμμάρια κάσιους, 6 κουταλιές της σούπας λάδι, λίγο λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και παρμεζάνα. Γιατί είχαμε και παρμεζάνα στο χωριό μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι
είναι η μακαρονάδα μου που λέτε. Το περίμενα λίγο πιο πράσινο, η αλήθεια είναι. Αλλά μπορείς να πεις ότι είναι σε φυστική χρώμα. Τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο πιο πράσινο, να σου πω την αλήθεια. Όπως το γνωρίζω το πέστο. Όμως και το φυστική, έτσι, είναι πράσινο. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τι έχω κάνει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Καλά. Παρμεζάνα σούπερ. Το κάσιος σούπερ. Που όπως φιλενάδα δεν υπάρχει. Όσο χρώμα του λείπει, τόσο υπέροχη η γεύση. Παναγία μου. Κάντε το. Δεν υπάρχει, παιδιά. Έχει χάρη που είναι ένα φλιτζάνι μακαρόνια, έτσι σου λέγα εγώ. Έχω τσακίσει όλη την κατσαρόλα. Ωραία, ναι. Για απόγευμα έχω επιλέξει ένα πράσινο μήλο. Μ' αρέσει καλύτερα το πράσινο παρά το μήλο. Τι είπες, μωρή? Μ' αρέσει καλύτερα το πράσινο παρά το κόκκινο. Για βραδινό έχω επιλέξει κολοκυθάκι και μπροκολάκι. Έχω κάνει και ένα dressing εδώ πέρα με μουστάρδα, λεμόνι αλλά και λαδάκι. Νομίζω ότι είναι πολύ υγιεινό για βραδινό. Καλή μου όρεξη. Αυτό ήταν το πράσινο βίντεο για σήμερα, φιλενάδα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like. Σε περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πεις αν θέλεις κάτι να δεις από μένα σε διαφορετικό φυσιολογικό χρώμα. Έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθάς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε τέλεια και να είναι πάντα χρωματιστή η ζωή σας. Φιλάκια πολλά. Μουα.